Καλησπέρα φίλες και φίλοι του teachme.gr. Πάνος Βλασόπουλος, photopavla.gfx.gr, Βαγγέλης Βλασόπουλος. Είμαστε οι άνθρωποι σας στον τομέα της φωτογραφίας. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος διότι έχω αυτό το αστέρι μαζί μας. Είναι ένα τρίποδο της Diad, το 5P, το οποίο δεν είναι μόνο κορυφαίο σε ποιότητα κατασκευής, αλλά έχει και πολύ προσιτή τιμή. Πάμε να το γνωρίσουμε από κοντά. Ας ρίξουμε μια ματιά στην τσάντα. Με λίγα λόγια, βλέπουμε μια πάρα πολύ προσεγμένη τσάντα με δύο ημάντες. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, αδιάβροχο το εξωτερικό της τσάντας, με ένα φερμουάρ που ξεκινάει από το τέλος της και καταλήγει στην κορυφή της άλλης πλευράς. Ας δούμε τι έχει μέσα. Μάλλον ξέρουμε τι έχει μέσα, έχει το τρίποδο, αλλά ας δούμε πώς είναι μέσα. Σαν πρώτη ματιά βλέπουμε ότι η τσάντα μέσα είναι αρκετά ευρύχωρη, οπότε το τρίποδο μπορεί να κινηθεί ελάχιστα και το βασικότερο είναι ότι το φερμουάρ μας δεν πιέζεται. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι η κεφαλή προστατεύεται με έξτρα υλικό. Οπότε σε περίπτωση πτώσης είναι πιο λίγες οι πιθανότητες να χτυπήσει η κεφαλή μας από ότι αν ήταν μέσα ελεύθερο. Ξεκουμπώνουμε και το τρίποδο είναι έτοιμο για χρήση. Το τρίποδο βρίσκεται έξω από την τσάντα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Σαν βάρος είναι λίγο έτσι κάπως. Ζυγίζει 3,6 κιλά. Είναι αρκετά στιβαρό και δεμένο. Πάρα πολύ καλή κατασκευή. Είναι ένα κράμα μαγνησίου και αλουμινίου το συγκεκριμένο τρίποδο. Έχει ένα δέσιμο ακριβώς από κάτω, όπως βλέπετε κι εσείς εδώ, το οποίο κρατάει τα πόδια σε κλειστή θέση. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, όταν βγάζουμε το τρίποδό μας από την τσάντα, να μην αρχίσουν τα πόδια και πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, γιατί πολύ πολύ εύκολα να κάνουμε και ζημιά στο τρίποδο, αλλά και ζημιά στο χώρο που βρισκόμαστε. Πάμε να το ανοίξουμε, να το στήσουμε όρθιο και να δούμε και τα άλλα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Ξεκουμπώνουμε εδώ. Και το στείνουμε ακριβώς έτσι. Το κεντρικό σημείο είναι αυτό που βοηθάει το τρίποδό μας να είναι σταθερό. Να μην κουνιέται, να μην πηγαίνει πουθενά. Το συγκεκριμένο τρίποδο, το ύψος του με κλειστά τα πόδια είναι στους 82 πόντους. Το μέγιστό του ύψος είναι στο 1,70. Το θετικό της υπόθεσης στο συγκεκριμένο τρίποδο είναι ότι έρχεται μαζί με κεφαλή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε έξτρα λεφτά για να αγοράσουμε κεφαλή. Η συγκεκριμένη κεφαλή είναι πολύ καλής ποιότητας, είναι quick release. Βγάζεται, τοποθετεί κάτι άλλο και κατευθείαν, που χωρίς πολλές κινήσεις, η βιντεοκάμερά σας ή η φωτογραφική σας μηχανή βρίσκεται επάνω στην κεφαλή. Πριν το ανοίξουμε στο 1,70 και το παρατηρήσουμε γενικά στο μέγιστο του ύψους, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση της κεφαλής και το πώς συμπεριφέρεται γενικά. Το θετικό είναι ότι μπορούμε, επειδή η κεφαλή συγκεκριμένη έχει πίεση, δηλαδή θέλει βάρος για να μπορέσει να κινηθεί πολύ πιο άνετα, γιατί αν ήταν φτερό στον άνεμο με το που έβαζε τη μηχανή κατευθείαν, μπουμ, θα έφευγε κάτω ή μπρος ή πίσω αντίστοιχα. Έχει μία μικρή επαναφορά, από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Υπάρχει μία μικρή επαναφορά, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Η κεφαλή κινείται, είτε αριστερόστροφα είτε δεξιόστροφα. Μας βοηθάει η μπήλια που έχει από κάτω, που μας βοηθάει άμα έχουμε στήσει το τρίποδό μας κάπου σε κάποιο σημείο δύσβατο και δεν μπορούμε να το ισιώσουμε είτε με την κεφαλή, γιατί η κεφαλή δεν μπορεί να γυρίσει στο κάθετό της. Οπότε ξεβιδώνουμε από κάτω και προσαρμόζουμε ανάλογα το τρίποδό μας. Είναι πολύ βασικό και χρήσιμο εργαλείο το συγκεκριμένο. Τώρα θα μου πεις, ναι ρε Παναγιώτη, το ξεβίδωσα, αλλά πώς θα βρω την ευθεία. Παιδιά, η κεφαλή επάνω έχει αλφάβη. Οπότε, κοιτάτε το αλφάβη σας, βλέπετε να είναι στο κέντρο και βιδώνετε από κάτω. Και όλα είναι στην ευθεία. Όπως είπαμε, το συγκεκριμένο μπράτσο βοηθάει πάρα πολύ για να κάνουμε τις λήψεις έτσι όπως πρέπει να βγούνε, δηλαδή και πιο smooth
και πιο δυναμικές λίγο, μας δίνει ένταση. Φανταστείτε να μην είχαμε το συγκεκριμένο μπράτσο και έπρεπε να τραβάμε τη μηχανή έτσι. Δεν θα κάναμε τίποτα. Οι εικόνες όλες θα ήταν κουνημένες και δεν θα είχαμε αυτό το κινηματογραφικό, το smooth, αυτό που ακολουθάει το θέμα μας. Οπότε το μπράτσο είναι βασικό κομμάτι στον τομέα του βίντεο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το τρίποδό μας και να δούμε το μέγιστο του ύψος. Το συγκεκριμένο έχει δύο στάδια. Είναι τα συγκεκριμένα clips εδώ. Είναι πλαστικό πολύ καλής ποιότητας, το οποίο είναι πολύ εύκολο. Το μόνο που κάνεις είναι ξεκουμπώνεις και τραβάς το πόδι από μέσα. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραίο design. Δηλαδή στο μικρό ποδαράκι το κλειψάκι είναι πιο μικρό και στο μεγάλο ποδαράκι το κλειψ είναι πιο μεγάλο. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Ας το ανοίξουμε να δούμε το μέγιστο του ύψος, δηλαδή το 1,70. Και μετά βάζοντας επάνω τον εξοπλισμό μας, το προσαρμόζουμε ώστε να μας βολέψει και να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά και σταθερά πάνω απ' όλα τις λήψεις μας. Είτε αυτές είναι φωτογραφικές, είτε αυτές είναι βίντεο. Βλέπετε κι εσείς, το συγκεκριμένο τρίποδο ανοίγει πάρα πολύ εύκολα, χωρίς κανένα απολύτως ζόρι. Ορίστε. Ξεκουμπώνουμε στο πλάι το μπράτσο, το οποίο, όπως είπαμε και πριν, μας βοηθάει για να κάνουμε τη ζωή μας, κάνει τη ζωή μας μάλλον πολύ πιο εύκολη στις λήψεις, στις βίντεο λήψεις. Και παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ετοιμάσει τον εξοπλισμό μας, από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Είναι περίπου στα 5 κιλά, όσο λέει ότι σηκώνει το συγκεκριμένο τρίποδο. Πάμε να το προσαρμόσουμε πάνω, να δούμε πόσο εύκολα μπορεί να μπει η πλάκα που έχει από κάτω το συγκεκριμένο cage, να το πούμε, πάνω στο τρίποδο. Γιατί, παιδιά, κατά ψέματα, πρέπει με τόσο βάρος να μπαίνει πολύ εύκολα η πλάκα στην κεφαλή και να μην ζοριζόμαστε, γιατί χάνουμε χρόνο και εικόνες. Πάμε να το βάλουμε πάνω. 1, 2, τέλος. Αυτό ήταν. Κούμποσε, υπάρχει και ασφάλεια πίσω, η οποία και να τραβήξεις, κρατάω και τον εξοπλισμό, βλέπετε, και να τραβήξεις το διακόπτη, η κεφαλή δεν βγαίνει. Πρέπει να πατηθεί η ασφάλεια και μετά να τραβήξεις το διακόπτη και κατευθείαν η πλάκα πετάγεται πάνω. Πάμε να δούμε τώρα πώς συμπεριφέρεται η κεφαλή με το βάρος που έχουμε τοποθετήσει επάνω. Ξεβιδώνουμε το πάνω κάτω και βλέπετε και από μόνοι σας. Εγώ το έχω αφήσει τώρα, βλέπετε. Κατεβαίνει σιγά σιγά. Πολύ σημαντικό κομμάτι το συγκεκριμένο, γιατί αν η κεφαλή δεν είχε πίεση, δεν είχε βάρος, δεν είχε αντίσταση να το πούμε, η μηχανή μου θα είχε φύγει κάτω και θα είχε αναποδογυρίσει σίγουρα και το τρίποδο με τη φόρα που θα έπεφτε κάτω. Οπότε, η πίεση μας βοηθάει να έχουμε και πιο smooth κινήσεις, αλλά και σίγουρα μία ασφάλεια στον εξοπλισμό μας, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να κάνουμε δεξιά-αριστερά. Το πάνω-κάτω ασφαλίζει από το συγκεκριμένο διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι. Το δεξιά-αριστερά ασφαλίζει και απασφαλίζει με το συγκεκριμένο διακόπτη. Οπότε το έχουμε χαλαρώσει. Πάμε να κάνουμε κάποιες λήψεις δεξιά-αριστερά. Πολύ smooth κινήσεις. Ό,τι ζητάει ένας βιντεογράφος. Ούτε σκαμπανεβάσματα, ούτε τίποτα. Μπορούμε και με το ένα χέρι και με την αντίσταση που έχει να κάνουμε καταπληκτική δουλειά. Γιατί δεν μπορούμε και με τα δύο χέρια να γυρίζουμε τη μηχανή που βρίσκεται πάνω στο τρίποδο. Πρέπει το ένα χέρι να γυρίζει και το άλλο να κάνει άλλα πράγματα. Όπως focus. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον εξοπλισμό μας. Και το συγκεκριμένο τρίποδο μας δίνει αυτοπεποίθηση και σίγουρα τις τέλειες και σταθερές εικόνες που ζητάμε. Το καλό με τη συγκεκριμένη κεφαλή είναι ότι είναι αποσπόμενη. Οπότε σφίγγουμε την ασφάλεια, ξεβιδώνουμε την κεφαλή και μπορούμε να την τοποθετήσουμε όπου εμείς επιθυμούμε.
Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, έχουμε μεταμορφώσει το τρίποδό μας, το Diat 5P, σε ένα εργαλείο ενός cinematographer. Έχουμε ξεβιδώσει την κεφαλή μας από το σώμα του τρυπόδου μας, έχουμε βάλει επάνω το slider και έχουμε βιδώσει την κεφαλή στην πλάκα του slider. Οπότε κατευθείαν έχουμε ένα εργαλείο που ψάχνουν πολύ εκεί έξω στην αγορά μας. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι με ένα τρίποδο μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να δούμε το πόσο χρηστικό είναι το τρίποδό μας και πόσο αντέχει στις άκρες του, γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Όταν το slider είναι λίγο μεγάλο, όταν η μηχανή πάει στην άκρη, αρχίζει το τρίποδο και παλατζάρει. Ας ξεβιδώσουμε και να ελευθερώσουμε τα ροδάκια του slider και ας πάμε σιγά σιγά στην άκρη. Αφήνοντας τη μηχανή εδώ, βλέπετε και εσείς από μόνοι σας ότι το τρίποδο είναι στη θέση του. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σταθερές εικόνες. Πάμε από την άλλη πλευρά. Τέλεια. Το τρίποδο δεν έχει κουνηθεί καθόλου. Ας ελευθερώσουμε γενικότερα την κεφαλή μας και ας κάνουμε κάποιες λήψεις γενικές. Να δούμε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Δεν έχω καταλάβει κανένα κραδασμό και το τρίποδό μου είναι εκεί που το τοποθέτησα στην αρχή. Και επειδή τόση ώρα μιλάμε μόνο για βίντεο και στην αρχή του βίντεο σας είπαμε ότι μπορεί το συγκεκριμένο τρίποδο να δουλέψει και ως φωτογραφικό τρίποδο και όχι μόνο για βίντεο, θα σας δείξω ένα τρόπο το οποίο μπορείτε να το δουλέψετε με φακούς που έχουν παπουτσάκι, όπως ο 70-200, όπως ο 105, ο 1.4, ο ART που βγαίνει τώρα που έχει παπουτσάκι, όπως ο 50-100, ο ART πάλι, ο οποίος έχει και αυτός παπουτσάκι. Βιδώνετε την πλάκα του τρυπόδου επάνω στο παπουτσάκι. Τοποθετείτε τη μηχανή και το φακό επάνω στο τρύποδο. Ακούσαμε το κλάτς, είναι έτοιμη η μηχανή μας. Σταθερά, τσεκάρουμε εδώ και λίγο, ξεβιδώνουμε στο πλάι το παπουτσάκι. Γιατί το πρόβλημά μας στην ουσία είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθετες λήψεις. Οπότε, ξεβιδώνοντας το παπουτσάκι στο πλάι, κατευθείαν η μηχανή μας, τάκ, γυρίζει. Έχουμε τις οριζόντιες, κάνουμε τις λήψεις μας, μπουμ, 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 θέλουμε κάθετη. Ξεβιδώνουμε στο πλάι και τάκ, κατευθείαν έχουμε τις κάθετες λήψεις που επιθυμούμε. Το τρίποδο δεν είναι στο μέγιστο του ύψους, μην παραξενεύεστε. Το έχουμε χαμηλώσει εμείς εδώ για να φέρουμε και εγώ, παιδιά, να μιλάω. Οπότε, landscape κάδρο, portrait κάδρο. Landscape, portrait. Με μία κίνηση. Απλά και όμορφα. Μην παραξενεύεστε που δεν με βλέπετε. Απλώς έχουμε προσαρμόσει την κάμερα που με τραβάει αυτή τη στιγμή με το τρίποδό μας, για να δείτε κι εσείς το πόσο smooth είναι οι κινήσεις στο πλάνο μας. Βλέπετε εγώ μπροστά σε αυτή τη στιγμή, τώρα φεύγω. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένας κραδασμός στην κίνηση. Τώρα πάμε να κάνουμε πάνω-κάτω. Ξεκινάμε με το κάτω, κάτσε να ρωτήσω λίγο την κοιλιά μέσα. Ωραία, τέλεια, αντανέβα, δεν μπορώ να παράδειγνασα. Ανέβα, μπράβο, τέλεια. Βλέπετε κι εσείς ότι οι κινήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ έτσι smooth, πολύ κινηματογραφικές. Αυτό ζητάμε από ένα τρίποδο. Οπότε σας το προτείνω, ανεπιφύλακτα, κόντεψα να ακούσω το κλώσσα μου. Αυτά για το τρίποδο. Πώς σας φάνηκε? Ένα φανταστικό εργαλείο στα χέρια ενός βιντεογράφου ή φωτογράφου. Σας απέδειξα γιατί μπορεί να είναι και για φωτογραφία το συγκεκριμένο τρίποδο. Μπορεί να κάνει θαύματα. Diat 5P. Είναι μία λύση. Για κάποιον που δεν θέλει να ξοδέψει πολλά χρήματα, μπορεί να αγοράσει κάτι τέτοιο και να κάνει ποιοτικές δουλειές. Πάνος Βλασόπουλος, photopavla.gfx.gr, Βαγγέλης Βλασόπουλος, teachme.gr. Να είστε καλά, παιδιά. Εγώ παίρνω το θηρίο μου και φεύγω.